πάμε Σίδνεϊ, πάμε Αυστραλία. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Θανάση Αλεπίδη και τον κύριο Βασίλη Βασίλα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Καλημέρα από τη μακρινή Αυστραλία, το Σίδνεϊ. Καλημέρα από Σίδνεϊ. Καλησπέρα από Κρήτη, από Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ξενυχτήσατε για μας. Η αλήθεια είναι... Βγάζουμε τις τσίπλες. Η αλήθεια είναι πως μέσα από την Κρήτη TV επιχειρούμε και το έχουμε πετύχει από την αρχή της σεζόν να κρατήσουμε επαφή με τους Έλληνες ομογενείς. Είναι χαρά και τιμή που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Κρήτη, σήμερα την εκπομπή μας, με αφορμή τη μετονομασία μιας ολόκληρης περιοχής εκεί στο Μάρεκβιλ του Σίδνεϊ, σε μικρή Ελλάδα. Κύριε Αλεπίδη, να ξεκινήσω με εσάς. Το κλίμα στις τάξεις των Ελλήνων ομογενών μετά από αυτή τη μετονομασία ποιο είναι? Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βασίλα. Βλέπω δίνει τη θέση το κύριος Αλεπίδης. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των ομογενών. Δεν είναι και λίγο πράγματα με το ονομαστεί μια περιοχή σε μικρή Ελλάδα? Όχι, είναι μια τεράστια τιμή. Η Δημαρχία έχει αποφασίσει να ονομάσει την οδός Μάρικβιλ μικρή Ελλάδα, σαν τιμή της προσφοράς και της παρουσίας της ελληνικής παρουσίας και της προσφοράς ιστορικά, τωρινά και μελλοντικά. Και έτσι η οδός Μάρικβιλ θα ονομαστεί Μικρή Ελλάδα. Κύριε Βασίλα, είστε εκπαιδευτικός, είστε ιστορικός. Η παρουσία, σωστά? Ναι. Η παρουσία... Έχω γράψει ένα βιβλίο τώρα που... Της ομογένειας, βέβαια, έχετε γράψει και βιβλίο. Η παρουσία εκεί της ομογένειας στην περιοχή έχει εδρεωθεί εξαιτίας και του μεταναστευτικού ρεύματος της δεκαετίας του 70. Ναι, κοίτα, έπιασε κορυφή στο τέλος της δεκαετίας του 60 με αρχάς του 70, που μπορώ να πω ότι το 1 τρίτο της ελληνικής παροικίας στο Σίδνεϊ ήταν στο Μάρικβιλ ή στα γειτονικά προάστια του Μάρικβιλ. Έτσι το 1 τρίτο, που μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες Έλληνες σε μια περιοχή. Κύριε Αλεπίδη, να περάσω σε εσάς. Είστε επιχειρηματίας, σωστά? Δραστηριοποιήστε εκεί στην περιοχή. Τι επιχείρηση έχετε? Εμείς έχουμε το μαγαζί μας, το λένε Σουβλάκι Boys. Φτιάχνουμε εδώ σουβλάκια. Ναι. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά ελληνικά ποιότητα μέσα στο μαγαζί. Έχουμε τα χαλούμια, τις φέτες, όλα ελληνικά. Από πίσω που βλέπετε έχουμε όλα τα ποιότητα εδώ. Κάνουμε καλά εδώ, είμαστε καλά. Εσείς γεννηθήκατε στο Σίδνεϊ? Ναι, σωστά, γεννημένος εγώ είμαι εδώ. Γεννηθήκατε εκεί. Κύριε Βασίλα, είναι μια σπουδαία στιγμή. Η αλήθεια είναι πως η πρωτοβουλία ανήκει σε ποιον, δηλαδή από πού ξεκίνησαν όλα? Κοίτα, είναι της Δημαρχίας. Είτε η παρουσίαση της ελληνικής παροικίας στο Μάρικβιλ είναι ιστορικά. Είναι για δεκαετίες. Έχει ήδη ονομαστεί ένα άλλο προάστιο Μικρή Ιταλία ή το άλλο προάστιο γειτονικό, όλα γειτονικά προάστια, Μικρή Πορτογαλία. Τότε ήταν η σειρά μας και εμείς σαν Έλληνες να μας τιμήσουν η Δημαρχία και έγινε αυτή η προσπάθεια και αποφασίστηκε να γίνει αυτή η μεγάλη τιμή. Αυτή η πρόταση... Η πρόταση της Δημαρχίας, όπως μας λέτε, πέρασε εύκολα? Ναι, ευκολότατα, ας πούμε, ευκολότατα επειδή ο κόσμος αναγνωρίζει την παρουσίαση και την προσφορά της ελληνικής παροικίας του Μάρικβιλ. Υπάρχει πνευματικό κέντρο ο Άγιος Νικόλαος, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες του Σίδνεϊ. Ο Έλληνας προσφέρει σε κάθε τομέα επιχειρήσεων και μαγαζιών. Δεν είναι μόνο τα μαγαζιά στο Μάρικβιλ της οδός, αλλά είναι η βιομηχανική περιφέρεια του Μάρικβιλ, όπου υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια και εργαστήρια σε ελληνικά χέρια και αυτοί έχουν προσφέρει. Μπορώ να πω ότι σαν τον κύριο Αλεπίδη υπάρχουν πάρα πολλοί προμηθευτές τροφίμων εδώ στο Σίδνεϊ που έχουν τροφοδοτήσει όλο το Σίδνεϊ. Να πω. Συνολικά, πόσοι Έλληνες βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στο Μάρικβιλ? Κοίτα, δημογραφικά έχει αλλάξει. Το Μάρικβιλ δεν είναι στα high του στη δεκαετία του 60 με το 70. Είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει
τη δεκαετία του 80 που εγκαταστάθηκαν αρκετοί Βιετναμέζοι πρόσφυγες. Και τώρα, και τώρα πάλι, επειδή είναι κεντρικό προάστιο κοντά στην πόλη, πάλι αλλάζει, γιατί έρχεται άλλος κόσμος. Και έτσι ο ελισμός του Μάρκελ τώρα είναι ανάμεσα σε άλλες κλάσεις, άλλοι εθνικότητες. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες εδώ στο προάστιο. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα εκεί από τις επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές στην περιοχή, που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Βλέπουμε βέβαια και το γύρο εκεί, μυρίζει γύρο. Δηλαδή, αν κάνουμε μία βόλτα, κύριε Αλεπίδε, εκεί στο δρόμο, στη μικρή Ελλάδα, μυρίζει τζατζίκι και γύρο. Θα το μυρίσω όταν περάσει το μαγαζί, αλλά είναι αρκετά μαγαζιά. Δεν είναι το γυράδικο από κάτω, είμαστε εμείς. Δίπλα έχουμε το ψαράδικο, το καφεδάκι. Πέρα πιο πάνω έχουμε το αγαπημένο μου μαγαζί ψησταριά. Ναι, έχουμε παντοπολία, έχουμε ζαχροπλαστεία, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και παγωτό, το παγωτό. Η σπεσιαλιτέ εκεί της περιοχής, τι φεύγει περισσότερο, αντικειμενικά? Θα σου πω, όλα τα ελληνικά τα μαγαζιά δουλεύουν εδώ. Εντάξει, εμείς έχουμε καλό όνομα, αλλά γενικά όλα τα μαγαζιά εδώ στο Μάρκο, τα ελληνικά δουλεύουν πολύ καλά. Μπορώ να πω όμως ότι οι ελληνικές γεύσεις και τα ελληνικά προϊόντα έχουν ενσωματιθεί τώρα με την αυστραλιανή κουζίνα και αγορά. Τότε που λέγανε ήταν ελληνικά, τώρα με τον χρόνο, με τις δεκαετίες, έχουν γίνει τώρα μέρος της αυστραλιανής κουζίνας, της αυστραλιανής γεύσεων. Εάν σας δινόταν η ευκαιρία, δεν ξέρω κύριε Βασίλα, ήσασταν Ελλάδα και πήγατε μετά Αυστραλία, έχετε ζήσει Ελλάδα? Όχι. Δεν έχω ζήσει η Ελλάδα. Σαν τουρίστας, ναι. Αλλά όχι, δεν έχω ζήσει η Ελλάδα. Συγγνώμη. Η καταγωγή σας, Ελλάδα, από πού είναι, οι ρίζες σας? Οι ρίζες μου είναι από το χωριό Μεσότοπος της Λέσβου. Και έτσι χαιρετίζω όλους τους συγχωριανούς από το Μεσότοπο. Συγγενείς και συγχωριανούς. Εσείς, κύριε Αλεπίδη? Εγώ είμαι έξω από την Καβάλα, το Πλατανότοπο, που είναι κοντά στη Χρυσούπολη. Κύριε Βασίλη, είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους τους Έλληνες εκεί, για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, το γεγονός ότι μετονομάστηκε αυτή η περιοχή σε μικρή Ελλάδα. Είναι μεγάλη τιμή, είναι μεγάλη τιμή. Η συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή είναι σπουδαία. Είναι πραγματικά σπουδαία. Γιατί υπάρχει, όπως είπα, ο Έλληνας έχει προσφέρει σε κάθε τομέα. Όχι μόνο σαν επιχειρηματίες και μαγαζιά, αλλά και σε κοινωνικά, πνευματικά. Το ελληνικό στοιχείο στο Μάρκετ είναι δυναμικό και παραμένει ακόμα δυναμικό, άσχετος στις αλλαγές που έχουν γίνει στα δημογραφικά της περιοχής. Η προσφορά και η παρουσία είναι δυναμικά, παραμένει δυναμικά. Θα έχουμε κάποια εκδήλωση τις επόμενες ημέρες? Έχουμε και κορονοϊό και πανδημία. Που θα έχουμε τα επίσημα, έτσι, την επίσημη μετονομασία? Ναι, θα γίνουν επίσημα. Το βιβλίο μου γίνεται η παρουσίαση το Μάιο, ναι. Αλλά θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, θα γίνουν με την Δημαρχία. Νομίζω και η Εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος, ετοιμάζει κάτι. Όπως έχεις πει, είναι μεγάλη τιμή της ελληνικής παροικίας, της γενικότερης ελληνικής παροικίας του Σίδνεϊ που γίνεται αυτό. Και θα γιορτάσουμε αυτή τη τιμή της Δημαρχίας με αρκετές εκδηλώσεις, πιστεύω, ναι. Το μήνυμά σας στους κριτικούς τους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κύριε Αλεπίδη, να ξεκινήσω με εσάς, ένα μήνυμα σου. Εγώ έχω και συγκινήσει. Ναι. Έχω και συγκινήσει εγώ. Έγα στο Ηράκλειο από το θείο μου τη μεριά. Έχω πάει Κρήτη, μου αρέσει η Κρήτη. Σας χαιρετούμε όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασίλα, το μήνυμά σας. Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουνα και στις δύο εκδηλώσεις στο αφιέρωμα του Κώστα Μοντάκη την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Και χαρήκαμε να έχουμε 4 λιράριδες να παίζουν στη σκηνή. Και χαιρετώ όλη την Κρήτη, γιατί κανένας δεν γιορτάζει εκδηλώσεις σαν τους κριτικούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ξενυχτήσατε για μας. Εδώ είμαστε να σας δίνουμε βήμα, να λέμε όμορφα πράγματα.
Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει, όμορφη στιγμή. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συνδεόμαστε με το Σίδνεϊ, με την Αυστραλία. Σπουδαία κίνηση. Τιμάται η συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας εκεί στο Μάρεκβιλ της μακρινής Αυστραλίας.